Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Πίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα για την τεχνολογία Skyway. Θα πω μερικά πράγματα πρώτα για την εταιρεία, ενημερώσω ουσιαστικά τους καινούριους. Ελπίζω ο ήχος να είναι καλός, παρεμπιπτόντως, ναι, και μετά θα πω μερικά νέα σχετικά με την εξέλιξη της εταιρείας. Οπότε, πάμε να αρχίσουμε την παρουσίαση, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στην εταιρεία αυτή. Στο μισό λεπτάκι, να το πω όλα. Οπότε, ναι, έχουμε εδώ το φόντο για την έναρξη. Το προφίλ. Όπως σας είπα, κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Και είμαι επενδυτής στη Skyway. Ωραία, και τώρα με μία απλή εισαγωγή. Πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Και προέλευσε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέλευσε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Και φυσικά έρχονται με αυτά και τα προβλήματα. Όπως βλέπετε, το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η φόρτωση δικτύων μεταφορών και το δεύτερο είναι η έλλειψη ασφάλειας. Συνεχίζουμε με το τρίτο πρόβλημα, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και, ναι, όπως γνωρίζετε, όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όμως, είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος, ο οποίος αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενό μας πρόβλημα, το τέταρτο πρόβλημα, είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι συνδέοντας το αυτοκίνητο με μία βρύζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος, το επαναλάβουμε, είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε δάση, ποτάμια, λίμνες ή χαράντρες, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου ανάποδα έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσες μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Εδώ έχουμε αριστερά το τελεφερίκ και τα εναέρια βαγόνια τα οποία απεικονίζονται δεξιά. Συγγνώμη. Δώσε μου μισό λεπτό. Και δεξιά τα βαγόνια τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σαν τα πάνε σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής του Skyway, του Ανατόλη Γνίσκη,
Unitsky, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και οικοδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα στους αεροπορικών, σιδηροδρομικών και δικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να δείτε και μόνοι σας αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και με την, και καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό, δηλαδή αντέχει σε πλημμύρες, κατολιστείς, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου η μία είναι η μιάκαμπτη, η άλλη είναι η άκαμπτη και η άλλη η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα έχουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και σε αυτήν εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικό σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Πιο αποδοτικούς κινητήρες φυσικά έχει σαν μια καινούργια τεχνολογία. Όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση και το άλλο για υπεραστική χρήση. Το πρώτο παίρνει έως και 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο παίρνει περίπου τα μισά και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Συγγνώμη, να συνεχίσουμε κανονικά, είχα κάποιο θέμα. Ένα ερώτημα επαναλαμβάνω, το οποίο επίστηκε συχνά, είναι για το πώς εξασφαλίζει η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα που σας δείξω τώρα δείχνει το σύστημα αντικτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης, όπου ουσιαστικά δείχνει την επικινδυνότητα που έχουν τα οχήματα. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητα να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Εδώ έχουμε τα
προσεκτικά συγκριτικά χαρακτηριστικά, όπου πάνω σε αυτά θα γίνουν σε επόμενα slides, ουσιαστικά θα βασιστούν πάνω σε αυτά ξέχασα τη λέξη. Συγγνώμη. Ναι, θα σας δείξω τώρα. Πάνω σε αυτά τα διαγράμματα ουσιαστικά. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα δώστε προσοχή σε αυτά τα εικονίδια και γιατί θα βασιστούν τα διαγράμματα που θα ακολουθήσουν, θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Οπότε, σχετικά με τις κεφαλολογικές δαπάνες, κεφαλαιούχες δαπάνες, συγγνώμη, το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρεση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να κρατάει την ίδια θέση στις λειτουργικές δαπάνες με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όπως είχε στο προηγούμενο εικονίδιο. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Εδώ πέρα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι την πρώτη θέση την έχει καταλάβει αυτή τη φορά το τελεφερίκο που καταναλώνει σύμφωνα με το διάγραμμα τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα της μαγνητικής αόρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway με το μικρότερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας. Εδώ σε αυτό το διάγραμμα, σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως αντιστρέφονται οι ρόλοι, δηλαδή γίνεται θετικό το ποσοστό, όπου το Skyway έχει την πρώτη θέση ως το πιο ικανό μεταφορικών μέσων, ακολουθεί ο σιδηρόδρομος και το τραμ. Το μετρό και το τραμ. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε τον χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει τη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικών και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς φορδής έχει έλαβει 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Και εδώ είναι μερικά από αυτά τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό εγκρίθηκε στο Minsk, η εταιρεία Unisk Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται από χιλιοειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και πνευματικά, αστικά και πρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατερίνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Και εκεί κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣ, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα και το έργο ουσιαστικά πάνω στο οποίο έχουν ήδη επενδύσει και να σιγουρευτούν και να ενημερωθούν καλύτερα για την εξέλιξη της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα, όπου το κέντρο καινοτομίας Skyway Sharjah είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη και επειδή αυτή η τεχνολογία ενσωματώνεται εύκολα, αλλά καθώς και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο στην εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια και καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε στην δεύτερη παρουσίαση, όπου είναι ουσιαστικά τα νέα της εταιρείας, τα οποία είναι για την προηγούμενη χρονιά μέχρι και φέτος. Είναι τα τελευταία της επιτεύγματα. Θα δώσω μισό λεπτό. Λοιπόν, το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο ακόμα γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα χτιστεί η δοκιμαστική γραμμή άνω των 20 χιλιομέτρων για την πιστοποίηση σε ταχύτητες των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα του Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και παρεμπιπτόντως έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα, από τα Αραβικά κράτη. Και το δεύτερο όχημα που ονομάζεται Unibus είναι για 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο το οποίο προετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές για πιστοποίηση γραμμής φορτίου καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σηριακή παραγωγή και έκθεση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα και δοκιμαστικό κέντρο βρισκείται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσικη, η εταιρεία έχει σχεδιάσει να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής έχει ολοκληρωθεί. Τη πρώτη γραμμή δικημών, μήκος 400 μέτρων, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Ένα άλλο κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρων, θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι το Εκοντόμ έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unisky Stream Technologies στη Σάρτζα, όπου η πρώτη λειτουργία είναι ότι το Εκοντόμ είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς φορτών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το Εκοντόμ είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει τις πράσινες τεχνολογίες και την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκίμων λάβουμε και την υψηλότητα του
τοπικού ουσιαστικά πρίγκιπα, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτη της Σάρτζα και είδε από κοντά ουσιαστικά το έργο το οποίο κάνει η εταιρεία. Το Skyway Dance Center της Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου Γραμμικής Πόλης Νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιουνίτσκι σχολιάζει ότι το πρώτο container Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, καθώς κοστίζει $1 ανά 100 τόνους ένα χιλιόμετρο. Αυτό είναι σημαντικά λιγότερο ποσό από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 και 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς όπως αυτήν των αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή των τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια. Και αν το συγκρίνουμε με μια κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι είναι μεγάλη διαφορά, καθώς κοστίζει περίπου $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και αν το συγκρίνουμε με μετρό, βλέπουμε ότι το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια ένα χιλιόμετρο. Το μονορέλ του Σιάτλ κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Σούναν μονορέλ στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε μία απλή σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο Monorail, όπου στο πρώτο βλέπουμε σχετικά με την απόσταση διαδρομής ότι στο Skyway βλέπουμε ότι είναι not limited, χωρίς κάποιο όριο, ενώ στο Monorail είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα, το Skyway, το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το Monorail τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, από τη μια έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς και στο Monorail έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένο αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, δηλαδή αυτό αφορά την επιβίβαση των επιβατών. Έχουμε στο Skyway από 20 έως 50 δευτερόλεπτα για να έρθει το επόμενο όχημα της γραμμής, ενώ στο Monorail από 5 έως 20 λεπτά. Και σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς ουσιαστικά, στο τέλος έχουμε 500,000 επιβάτες κάθε μέρα για το Skyway, ενώ στο Monorail είναι από μέχρι 137,000 επιβάτες. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη μέχρι και κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα θα ονομαστεί Transnet. Θα προχωρήσουμε λίγο στην άλλη παρουσίαση για να συντομεύσουμε, επειδή έχω και να πω κάποια νέα. Έχω 3 πράγματα να πω σήμερα και τα 2 είναι σημερινά μάλιστα. Οπότε να το συντομεύσουμε για να μην χάνουμε πολύ χρόνο. Πάμε στην τρίτη παρουσίαση και μετά θα πάμε αμέσως στα νέα. Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία στις 21 Ιουνίου άλλαξε υποστάδιο και πήγε στο 14,2. Αυτή η υπόφαση ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2019 και
και έχει κρατήσει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη διάρκεια όλων, καθώς η έναρξή της συνέβησε με την πανδημία του κορονοϊού. Αλλά παρόλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και να έχει πετύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA-UST στη Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματικών βοτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στη δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή της Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, η οποία θα γίνει φέτος το φθινόπωρο τον Οκτώβρη. Λογικά θα το γνωρίζετε ήδη. Καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον. Αλλά περιμένουμε ίσως και κάποιες άλλες αποφάσεις που μπορεί η εταιρεία να μας πει στο μέλλον. Θα δούμε όμως ακόμα, γιατί πολλά πράγματα λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα. Πιστεύουμε όμως και ο ίδιος ο Γιάννης και πιστεύει ότι αυτά τα σχέδια θα εισαχθούν σταδιακά στο υποστάδιο 14,2. Και πάμε στα νέα. Βάλουμε κάποια εικόνα. Ο προγραμματιστής της εταιρείας Skyway Unisys Extreme Technologies, και να κάνω μια παρένθεση ότι αυτό το άρθρο αναρτήθηκε στις 3 Σενάτου. Λοιπόν, ο πραγματιστής εταιρείας παρουσιάζει τακτικά τα αποτελέσματα των οικονομικών δραστηριοτήτων της μορφή ανεξάρτητης έκθεσης ελέγχου από το 2015 για να επιδείξει ουσιαστικά ανοιχτότητα στο έργο της. Σήμερα, δηλαδή τότε, στις 3 Σενάτου που δημοσιεύτηκε το άρθρο, δημοσιεύτηκε μια έκθεση ελέγχου σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας της εταιρείας του 2020. Η παρουσιαζόμενη τεκμηρίωση της Unisys Extreme Technologies αντικατοπτρίζει αξιόπιστα σε όλες τις ουσιαστικές πτυχές την οικονομική θέση της εταιρείας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Έχω αναρτήσει αυτό το νέο σήμερα σε όλα τα chat που έχουμε στα social media και σχετικά με αυτό έχω αναρτήσει από κάτω και ένα ξεχωριστό σύνδεσμο όπου αυτό, άμα το πατήσετε, θα σας δείξει ένα ντοκουμέντο σχετικά με το άρθρο όπου εκεί είναι και γραμμένες οικονομικές δηλώσεις για τη χρονιά που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 όπου και εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Και αυτό το λέω σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τα δει με περισσότερη λεπτομέρεια. Σας ξαναλέω ότι τα έχω όλα αυτά δημοσιεύσει στα chat και μπορείτε να πάτε να τα δείτε για να τα δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια, επειδή εδώ τα λέω με λίγα λόγια, για να μην χρονοβορούμε. Και πάμε στα νέα τα οποία αναρτήθηκαν σήμερα. Η μεταφορά...
Συγγνώμη. Η μεταφορά Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει λάβει πιστοποίηση, η οποία επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση της τεχνολογίας με τα πρότυπα ασφαλείας. Ο έλεγχος αφορούσε τη δομή της τροχιάς, την ηλεκτρονική μεταφορά, ηλεκτρική μεταφορά, όχι ηλεκτρονική, και τα ενδιάμεσα στηρίγματα, καθώς και το σταθμό επιβατών. Οι εργασίες πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν στο Unitsky Screen Technology στη Σάρτζα. Το ίσιο πιστοποιητικό χορηγήθηκε από την TUV Skyway. Ο οργανισμός προσφέρει λύση στον τομέα των δοκιμών, των επιθεωρήσεων, των ελέγχων της πιστοποίησης και της κατάρτισης σε 14 χώρες. Για αξιοπιστία και ανεξαρτησία στην αξιολόγηση, το TUV Skyway είναι διαπιστευμένο από διάφορες διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Κέντρου Διαπίστευσης στα Εμμυράτα. Και αυτή η πιστοποίηση βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις παγκόσμιες απαιτήσεις για αξιοπιστία, προστασία δηλαδή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της μεταφοράς χορτής. Προοπτικά αυτό θα απλοποιήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μελλοντικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Και θα πω ένα άλλο νέο τώρα, το τελευταίο για σήμερα. Λογικά οι παλιοί θα το έχουν ξανακούσει, γιατί αφορά το Faces of Future. Και θα το ξαναπώ, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται πάλι αυτή η διαδικασία. Ουσιαστικά είναι σαν διαγωνισμός. Όχι διαγωνισμός. Θα σας εξηγήσω τώρα. Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η προσφορά πρόσωπα του μέλλοντος, Faces of Future, είναι ξανά ανοιχτή για επένδυση. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς, έως τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αριθμό επενδύσεων με έκπτωση 1:90 και να λάβετε ένα ολόγραμμα στο προσωπικό γραφείο της Skyward Community και στο Μουσείο του Εκοτέχνα Park. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολόγραμμα μόνο αφού έχετε καταθέσει ολόκληρο το ποσό εφάπαξ ή με δόσεις. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τη 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, όπως σας είπα, η προσφορά πρόσωπο του μέλλοντος με έκπτωση 1:90 διατίθεται με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους θα σας πω τώρα. Το πρώτο είναι ότι, δηλαδή, αφορά την πληρωμή, δηλαδή, σε δόσεις, το ποσόν των $500 για 10 μήνες. Και το δεύτερο είναι άμα πληρώσετε FAPAX $5,000. Για περισσότερες πληροφορίες σας έχω αναρτήσει και αυτό στα social media. Μπορείτε να το βρείτε και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει αυτές τις επενδύσεις και να έχει το δικό του ολόγραμμα στο Εκατέχνα Park και στα γραφεία της Skyward Community. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για το χρόνο σας, για την υπομονή σας. Και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη πάλι στις 8 η ώρα, αν όλα πάνε καλά. Και ελπίζω να έχουμε περισσότερα νέα, φυσικά, για να σας ενημερώνω, να ενημερωνόμαστε όλοι.